Η ιστορία της ΑΕΚ είναι βαριά και μας κυνηγάει όλους. Απαιτεί από όλους μας αποδείξεις σεβασμού και πιστικές απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα που την απασχολούν. Με βάση λοιπόν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αποφασίσαμε να κατέλθουμε στις εκλογές ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Αυτοί που δεν θέλουν μια ΑΕΚ ισχυρή και ενωμένη, γράφουν και παπαγαλίζουν σενάρια διχασμού. Το πιο μεγάλο ψέμα που κυκλοφορούν είναι ότι δια της ερασιτεχνικής θέλουμε να πάρουμε την ΠΑΕ. Όλοι γνωρίζουν το Μελισανίδη. Ξέρουν ότι προτιμά τις ξεκάθαρες εξηγήσεις και συχαίνεται τις πισόπλατες μαχαιριές. Ξέρουν ότι έχει μπέσα και λόγο. Για να πάρει τέλος, επιτέλους, αυτό το σενάριο, το λέω για άλλη μια φορά, δημόσια, ότι στήριξα και στηρίζω την προσπάθεια του Ντέμι. Σήμερα δε προσθέτω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, με την πεποίθηση ότι αυτό εκφράζει όλους τους αεξίδες για την φετινή πορεία της ΑΕΚ. Όσο αφορά το γήπεδο, είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε, να καταπιούμε τις καθυστερήσεις, να παραδώσουμε το γήπεδο με το κλειδί στο χέρι σε 20 μήνες. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω από τώρα. Δεν μιλάμε απλώς για ένα γήπεδο, μιλάμε για το Πατριαρχείο του Ποδοσφαίρου και του Αθλητισμού. Θα διαπιστώσετε, η υπερβολή δεν είναι στις φράσεις που χρησιμοποιώ, αλλά στο όραμά μας, που είναι να είστε σίγουροι θα το κάνουμε πραγματικότητα. Το ιδρυτικό όνομα του νέου μας γηπέδου εκφράζει την καταγωγή της ομάδος μας. Θα λέγεται Αγιά Σοφιά. Κυρίες και κύριοι, από απόψε ο χρόνος αρχίζει να μετράει. Σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα θέλουμε δίπλα μας ολόκληρη την ΑΕΚ. Θέλουμε κοντά μας τον Ντέμι, τον Γρανίτσα, την Original, όλα τα κλαμπ της Ελλάδος και του εξωτερικού, καθώς και τα εκατομμύρια των αεξίδων μέσα και έξω από την Ελλάδα. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, το σήμερα και το αύριο, ζητούν από όλους μας ενότητα, απόφαση, αποτέλεσμα. Το θαύμα της ενότητας, ο Ντέμις το πέτυχε στο Ολυμπιακό στάδιο. Η φύλαθλη Ελλάδα το βλέπει, το θαυμάζει και το καμαρώνει. Το ίδιο θαύμα, την ίδια ενότητα, ζητώ για το γήπεδο και για το αύριο της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, για την οποία έχω να πω τα εξής. Η ΑΕΚ της μιζέριας και της ταπείνωσης θα πρέπει να μεταμορφωθεί σε ΑΕΚ ομορφιάς και δημιουργίας. Τα μέτρα που θα λάβουμε για την ερασιτεχνική ΑΕΚ θα είναι κατεπήγοντα και δυναμικά. Θα προχωρήσουμε στον άμεσο εξυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του καταστατικού του συλλόγου μας. Το πρώτο βήμα προόδου έγινε από την Original, που κατόρθωσε να διασπάσει το μέχρι πρότινος οχυρωμένο κλειστό κλαμπ με την εγγραφή νέων μελών. Δικός μας στόχος είναι να θεσπιστεί ένας νέος κανονισμός που θα επιτρέπει σε κάθε ΑΕΚΖΙ να εγγραφεί για να αποκτήσει η ΑΕΚ την πραγματική της δύναμη. Πού είναι εκατομμύρια μέλη, τα οποία μάλιστα θα μπορούν να ψηφίζουν με νόμιμη αξιοδότηση, τόσο από την επαρχία όσο και από το εξωτερικό. Για να τιμήσουμε αυτούς που συνεχίζουν να έχουν στην καρδιά τους το δικέφαλο, ενώ ζουν μονίμως στο εξωτερικό, θα πληρώνουν μόνο την πρώτη συνδρομή. Από εκεί και μετά θα είναι μέλη της ΑΕΚ χωρίς ετήσια συνδρομή. Θα τερματιστεί διαπαντός η ντροπή να μαραζώνει μια ΑΕΚ στις Β' και στις Γ' κατηγορίες. Τα οράματά μας είναι μεγάλα. Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρθηκε διεξοδικά σε αρκετά από τα θέματα που δημιουργήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του. Θέλω να σας πω ότι αυτό το έργο θα πάρουμε χρηματοδότηση, όπως είδατε, το 73% και το 27% θα είναι κεφάλαια ιδίων που θα τα βάλουν οι μέτοχοι στο δικέφαλο ΑΕ. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ εγώ, το 27% θα μπει μέσα στο ταμείο. Όταν λέω θα εγγυηθώ, σαν ερασιτέχνης θα βρω τον τρόπο να βρω τα χρήματα και αν δεν βρω τα χρήματα θα τα βάλω εγώ. Εγώ για να εγγυηθώ για μένα και να βάλω την υπογραφή μου πρέπει να είμαι εγώ. Δεν μπορώ να εγγυηθώ για κανέναν άλλον. Αυτά τα ποσά είναι μεγάλα, εγγυούμαι εγώ για τον εαυτό μου, για κανέναν άλλον.
Αν υπάρχει άλλος, ας εγγυηθεί, ας φέρει τα λεφτά και ας προχωρήσει. Και είμαι δίπλα του. Το γήπεδο πρέπει να ξέρετε, δεν χτίζεται με θεωρίες και με λόγια. Θέλει λεφτά και έργα. Όλα τα άλλα είναι θεωρία. Και εγώ δεν είμαι της θεωρίας, είμαι της πράξης. Σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία όλων των φορέων με την ΠΑΕ, αλλά και με τις προθέσεις που έχει ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, μίλησαν τόσο ο Δημήτρης Μελισανίδης, όσο και ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, Νίκος Αδαμόπουλος. Πρέπει να γίνουν εκλογές στην Ερασιτεχνική, να πάρουμε τις εκλογές, να είμαστε θεσμικό όργανο και μετά να σε διαπραγματεύσουμε με την ΠΑΕ. Τώρα τι να πάω να εξασφαλίσω. Εγώ βρέθηκα με τους ανθρώπους του Δήμου και με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Μπορώ να σας πω ότι ο άνθρωπος έχει την πρόθεση και θέλει να γίνει το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά πολύ σωστά και εγώ συμφωνώ μαζί του ότι εμείς πρέπει να φτιάξουμε ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό εκεί. Ούτε τεράστια εμπορικά κέντρα, ούτε Harrods, ούτε Selfridges, ούτε σούπερ μάρκετ. Εμείς θέλουμε γήπεδο, εμπορικό κέντρο χαμηλό, χώρους όμορφους και μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το δάσος και είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ να φτιάξει ένα πραγματικό ωραίο γήπεδο μέσα σε ένα καταπράσινο χώρο. Ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας και εγώ προσωπικά είμαστε αλληλέγγυοι στην προσπάθεια για την κατασκευή ενός γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.